Η ΔΕΙΑΛ, την οποία εκπροσωπώ σαν πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή, εφαρμόζοντας ένα νόμο τον οποίο προσωπικά έχω πει και άλλη φορά ότι τον θεωρώ ότι είναι άδικος και το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για να εκπίπτει ένας αυτοδιοικητικός, άσχετο ότι δεν πρέπει να χρωστάει και τέτοια. Έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει και δεν μπήκε ούτε πρόκειται να μπει σε πολιτικά παιχνίδια. Είτε από τον ένα Δήμο είτε από τον άλλον. Και μιλάω για τη ΔΕΙΑΛ και μόνο. Δεν έχουμε κανένα άνθρωπο πρόβλημα. Ο φίλος μου Άκης ο Βέρος είναι ευφιέστατος. Πολλές φορές παρορμητικός, αλλά ευφιέστατος. Όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη συνέντευξη που έδωσε, θεωρώ ότι είναι, πώς να το πω, δεν ισχύουν, να το πω έτσι. Εγώ είμαι ήσυχος ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, δίχως να αδικήσω κανέναν. Περίπου δύο μήνες, ό,τι έγινε και με, τους συναδέλφους που εξέπεσαν από το Δήμο, Μυτιλίνης, το ίδιο ακριβώς έγινε και με το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Όπως είπα και στον ίδιο το Δήμαρχο, τον κύριο Βέρο, επί πάνω από ένα μήνα που γίνεται αυτό το αλυσβερίσι, δεν έφυγε και δεν διέρευσε τίποτα από τη ΔΕΙΑΛ, και αυτό πρέπει να το πω, γιατί το πιστώνω σε όλους. Δεν εκθέσαμε κανέναν και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Ούτε μεθοδεύσεις. Βλέπω ένα κείμενο, δεν ξέρω αν η συνέντευξη που έδωσε, αν τα είπε ο ίδιος ο στρατής ο Γιαλαγώτης. Ούτε μεθοδεύσεις, ούτε τίποτα. Μακριά από εμάς τέτοια πράγματα. Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι όταν ήρθε εδώ δεν συζητήθηκε στο Συμβούλιο, θα πω τι ακριβώς έγινε. Τη μέρα εκείνη είχε φύγει το έγγραφο το δικό μας μπρος στην αποκεντρωμένη, το μεσημέρι, και το απόγευμα είχαμε συμβούλιο και ήρθε απαιτώντας να συζητηθεί το θέμα του. Παρόν ήταν και ο Αντιπρόεδρος. Είπα ότι το Συμβούλιο δεν μπορεί να πάρει να συζητηθεί και να πάρει μια απόφαση, διότι εμείς εφαρμόζουμε ένα νόμο. Άρα, τι θα έλεγε το Συμβούλιο? Θα έπαιρνε μια... Δεν είναι δικαστήριο. Έπρεπε να προστατεύσω λοιπόν το Συμβούλιο από μια ενέργεια η οποία δεν έχει κανένα σκοπό. Παρόλα αυτά, το έθεσα σε ψηφοφορία, αν θέλαν να συζητηθεί, και αποφασίστηκε ότι δεν θέλαν. Και εν συνεχεία συζητήθηκε χωρίς ανοιχτά μικρόφωνα, απλά και μόνο ανθρώπινα, να το πω έτσι. Τώρα, τα υπόλοιπα, η ΔΕΙΑΛ ούτε αποφάσεις βγάζει, ποιος θα εκπέσει, ποιος θα παραμείνει, ποιος θα τέτοιο, ούτε τίποτα. Στέρνει αυτά τα χαρτιά που βρίσκει, που έχει μέσα στα αρχεία της, και από εκεί μετά η αποκεντρωμένη κάνει μια διαδικασία και αποφασίζει. Επίσης, υπήρξαν περιπτώσεις που ναι, όντως ήρθαν σύμβουλοι οι οποίοι είτε υπήρξε συνωνυμία είτε υπήρξε κάποιο άλλο τέτοιο, και τους βοηθήσαμε και αναγνωρίσαμε, όχι αναγνωρίσαμε, απέδειξαν ότι τέτοιο, και στείλαμε στην αποκεντρωμένη εκ νέου τέτοια και δεν εξέπεσαν. Υπόψη δε ότι όταν έγινε η συνένωση με τους Δήμους, ειδικά με τη Δυτική Λέσβο και τα λοιπά, όλοι αυτοί οι λογαριασμοί που έχουμε είναι ονοματεπώνυμα. Και να γίνει κατανοητό σε ό,τι αφορά την υπόθεση του κ. Γιαλαγώτη και το κλείνω. Το ακίνητο ακολουθάει τον ιδιοκτήτη. Το υδρόμετρο ακολουθάει τον ιδιοκτήτη.
Κλείνοντας λοιπόν, λέω ότι δεν υπήρξε καμία μα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση ή το αντίθετο, όχι τόσο στον κύριο Γολαγότη, σε κανέναν άνθρωπο από πλευράς ΔΕΙΑΛ. Τα υπόλοιπα είναι, να χρησιμοποιήσω και μια έκφραση από το παλιό μου το επάγγελμα, κρότου λάμψης, για να δημιουργούμε εντυπώσεις και να εξυπηρετούμε άλλου είδους θέματα. Για να επανέλθω τώρα στην Καλονία, επειδή είπα περί κρότου λάμψης, τι εννοώ, για να μην παραξηγηθώ. Όταν λέμε αποχωρώ από τη ΔΕΙΑΛ, θέλω να σας πω ότι εμείς το ξέρουμε, ήδη έχει βγει και στα μέσα, ότι μέχρι τον, υπολογίζεται ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουν προχωρήσει συνεννόησεις, ή τουλάχιστον έτσι αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση, και θα γίνει μία ΔΕΙΑΛ ανανομό. Ήδη προχτές ο κύριος Κυλακάκης έκανε κάποιες δηλώσεις, στις οποίες μίλησε ανοιχτά για συνεννόησεις ανανομό, δηλαδή μία ΔΕΙΑΛ ανανομό, άρα Λέσβου, Λίμνου, Άγιος Ευστράτιος, με κάποια χρηματοδότηση για τα χρέη που έχουν εξαιτίας του ενεργειακού κόστους και με 2 χρόνια παράταση σε αυτές τις περιοχές, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Λίμνος, οι οποίες δεν έχουν ΔΕΙΑΛ και έχουν αχαρτογράφητο δίκτυο. Γιατί εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που είπε και ο κύριος Φιντανής, είναι ότι όταν παραλάβαμε το 2015 όλη τη Δυτική Λέσβο, στην ουσία δεν υπάρχει καμία χαρτογράφηση του δικτύου. Δεν ξέρει δηλαδή η ΔΕΙΑΛ, δεν υπάρχει αποτυπωμένο το δίκτυο που θα πάμε, τι θα κάνουμε και πώς θα παρέμβουν. Και πολλές φορές πάμε ψάχνοντας. Δεύτερον, τη Δυτική Λέσβο, κάνοντας μία, μόλις πριν υπογράψαμε το έργο 2 εκατομμύρια, το οποίο υπάρχει, σας είπα ότι είναι συμπλήρωμα σε ένα συμπληρωματικό πακέτο από το 18 για το Πολυεθνείο, που φτάνει γύρω στα 11 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή οι συμβάσεις των υπηρεσιών με εξωτερικούς συνεργάτες που αφορούν το Δήμο Δυτικής Λέσβου, και εννοούμε ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, μηχανηματάδες, οτιδήποτε έχει να κάνει δηλαδή με την τέτοια, που έχουν υπογραφεί, φτάνουν στο ποσό του 1.255.000 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Επίσης, τα έργα που εκτελούνται ή που έχουν ολοκληρωθεί ή που είναι σε εξέλιξη εργολαβία, φτάνουν στο ποσό του 31 εκατομμύρια. Και αναφέρω χαρακτηριστικά την ολοκλήρωση της αποχέτευσης Αγίας Παρασκευής, τη μελέτη εξυγχρονισμού και βελτίωση ιστορικού υδραγωγείου του Δήμου Πέτρας Μύθυμνας και πολλά άλλα. Και αυτό που υπάρχει ωριμότητα που ενδιαφέρει πάρα πολύ το Δήμο Δυτικής Λέσβου, έχει γίνει ήδη συνεννόηση με τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη, που τον ευχαριστούμε, με τη Διαχειριστική Αρχή και με τον κύριο Κυρατζή, είναι η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Καλονής, το οποίο θα πάει περίπου στα 5 εκατομμύρια και περιμένουμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν τα λέω αυτά διότι δεν μπορεί να λέμε λόγια που δεν ισχύουν. Και όπως θέλω να
θέλω να κρίνω με δίκαια και δεν γενικώς δεν μπορώ το άδικο. Σε ό,τι αφορά το Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρο, για την απόφαση που έχει πάρει σχετικά να συζητηθεί το θέμα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν τον αδικώ και δεν πρέπει να τον αδικούμε, γιατί είναι αποδέκτης παραπώνων δημοτών. Σας είπα και νωρίτερα, δεν είναι για μία ή δύο ημέρες. Η σκάλα κανονής για 1,5 μήνα να έχει νερό. Και ενδεχομένως, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα σκυρίνει ακόμη περισσότερο τη θέση του, υποθέτω. Σε ό,τι αφορά την έκπτωση των αιρετών, η ερμηνεία του νόμου δεν έχει διαστατικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να τον ερμηνεύουμε κατά το δοκούν ο καθένας. Η αποκεντρωμένη παίρνει απόφαση με βάση την εισήγηση της ΔΕΙΑΛ. Δεν μπορούμε να ακούω τώρα εξαδιαιρέτου, είναι το οίκημα εξαδιαιρέτου. Και τι σημαίνει αυτό? Μία παροχή είναι. Δηλαδή, αν ο ένας συνιδιοκτήτης δεν πληρώσει, θα κόψουμε το μισό νερό. Δεν στέκουν αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, λέει είναι συνωνυμία. Ο μετρητής σε ποιον είναι λοιπόν? Άγνωστο. Αυτό που έχει γράψει ή έχει χρεώσει η ΔΕΙΑΛ, σε ποιον θα του πάει? Πού θα χρεωθεί, θα το διαγράψουμε? Το σωστό είναι η ΔΕΙΑΛ από τη στιγμή που λέει είναι συνωνυμία να πάει να δει το μετρητή, να πάρει τον πρόεδρο του τοπικού του κάθε χωριού, να πάρει το δήμαρχο, ποιανού είναι το σπίτι αυτό. Σε ποιον θα το χρεώσουμε? Συνωνυμία, συνωνυμία, αλλά σε κάποιον πρέπει να χρεωθεί. Σε ποιον θα χρεωθεί? Αυτά βέβαια θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Δεν είναι τώρα απλώς κάνω μια έτσι τοποθέτηση για να φανούν και τα προβλήματα. Θα τα βρουν οι αρμόδιοι αυτά. Δεν είναι δικό μας θέμα.